Ερντογάν, ο Ερντογάν καθίζει σε χρυσό kids θρόνο την ισχυρότερη γυναίκα της Ευρώπης. Το αμηχανοχαμόγελο κρύβει όλες τις προσπάθειες της τουρκικής ηγεσίας να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Bu konuda külfet paylaşımı üzerinde değerlendirmemiz oldu. Türkiye'nin bu konuda üstlendiği yükü kendileri de ifade etmek suretiyle bizler Türkiye'ye yardımcı olmamız gerekir dediler. Η Μέρκελ ζήτησε επί της ουσίας από τον Ερντογάν δύο πράγματα. Τη βοήθεια της Άγκυρας για να σταματήσει η προσφυγική ροή προς την Ευρώπη και την επιστροφή των μεταναστών που δεν δικαιούται άσυλο στην Τουρκία. Οι Τούρκοι δέχονται να βοηθήσουν. Ζητούν όμως την επίσπευση των διαδικασιών ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατάργηση της βίζας για τους Τούρκους πολίτες. Aus all diesen gemeinsamen Herausforderungen gibt es gute Gründe, dass die Europäische Union und die Türkei vereinbart haben, dass sie enger auch in Fragen der Dynamisierung des Beitrittsprozesses. Πάντως το Βερολίνο επιμένει με νέες δηλώσεις στη συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας στο Αιγαίο. Το Βερολίνο δεν μπορεί να κρίνει τις διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Είναι ευρωπαϊκή πεποίθηση ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία, καθώς και ότι είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης και της Γερμανίας να υπάρξει έλεγχος των διακινητών και ελεγχόμενη οργανωμένη μετανάστευση. Συνεργασία δεν σημαίνει κοινές περιπολίες, ξεκαθάρισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Συνεργασία στη βάση του διεθνούς δικαίου και όχι παζαριών. Και βέβαια συνεργασία δεν σημαίνει με τίποτα κοινές περιπολίες. Αυτό ας το ξεχάσουν όλοι όσοι νομίζουν ότι μπορούν να μιλούν χωρίς σεβασμό για τα κυρίαρχα δικαιώματα της χώρας μας και κάθε χώρας. Οι αντιδράσεις για την επίσκεψη Μέρκελ στην Τουρκία ήρθαν γρήγορα και εκ των έσω. Το αδελφό κόμμα της Καγκελαρίου, οι χριστιανοκοινωνιστές, βιάστηκαν να δηλώσουν. Και παρά το γεγονός ότι οι συνομιλίες της Καγκελαρίου Μέρκελ με την τουρκική ηγεσία θεωρήθηκαν επιτυχείς, δεν επιτρέπεται να κάνουμε υπερβολικές παραχωρήσεις προς την πλευρά της. Δεικτικά και τα σχόλια μεγάλης μερίδας του γερμανικού τύπου. Στο πρόσωπο της Μέρκελ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται στην Τουρκία ως ηκέτης. Ο σύγχρονος Σουλτάνος Ερντογάν, ο οποίος στη χώρα του φέρεται σαν το χαλίφι από τις χίλιες και μία νύχτες, μπορεί να ανταποκριθεί ή να απορρίψει το αίτημα. Πάντως, η υποδοχή που επεφύλαξε η τουρκική ηγεσία στην Άγγελα Μέρκελ ήταν εντυπωσιακή. Βόλτες στους αθνισμένους κήπους στην Ντολμάμπαχτσε, περίπατη στο Βόσπορο με τον Τούρκο Πρωθυπουργό και στη συνέχεια η συμβολική ενθρόνησή της από τον πρόεδρο Ερντογάν. Κάτι που πρέπει να αποτέλεσε πραγματική δοκιμασία για την προτεσταντική ηθική της Άγγελα Μέρκελ.